Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξελίξεις στα ναυπηγεία δεν είναι ξεκομμένες, όπως είπαν και προηγούμενα, από τις ευρύτερες εξελίξεις που επικρατούν συνολικά στην κοινωνία και αποτυπώνονται στους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, αλλά και στον κλάδο του μετάλλου. Άλλωστε, έχουμε μεγάλα παραδείγματα και από τη χαλκουργία, τη χοληπουργική, την Κόσκο, τη Λάρκο, τα ναυπηγεία. Τώρα, φανερώνει δηλαδή ότι γενικά η επίθεση απέναντί μας, απέναντι στους εργαζόμενους, όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα ενταθεί και με όλα τα μέσα. Κυβέρνηση και εργοδοσία δεν ξέταψαν τυχαία το θέμα των ναυπηγείων αυτό το διάστημα, ούτε επειδή τους έπιασε ο πόνος ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν δουλειά. Ο σταθερός στόχος για αξιοποίηση της χώρας μας ως κόμπο μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας. Η εκμετάλλευση του λιμανιού του Πειραιά από μεγάλα κινέζικα μονοπόλια της Κόσκο και ο φραγμός που θέλει να βάλει η Αμερική σε αυτή την διείσδυση. Η Διεθνή Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος. Το άνοιγμα της διόλυγας της ΟΕΣ. Οι ελεύθερες οικονομικές ζώνες που θέλουν να θεσπίσουν, η αύξηση των ασφαλίσεων για την αυπήγηση λόγω της εμπόλεμης ζώνης, η πράσινη ανάπτυξη, η μπλε οικονομία και όπως αλλιώς αναφέρουν όλες αυτές οι πολιτικές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι κάποιες από τις ευνοϊκές συνθήκες να υπάρξει καπιταλιστική ανάπτυξη στην αφρική βιομηχανία στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη φάση. Γι' αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια με τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ως πιστή υπηρέτη του καπιταλιστικού συστήματος, από κοινού εμπλέκεται όλο και περισσότερα στα πολεμικά παιχνίδια διεθνώς, διαλέγοντας στρατόπεδο, παζαρεύοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ενώ συνεχίζουν τον πόλεμο από κοινού και απέναντί μας με σωρία νόμων, όπως η Συμφωνία για τις Βάσεις ΗΠΑ ΝΑΤΟ και Ελλάδας, για την κοινωνική ασφάλιση, το συνδικαλιστικό νόμο, το χτύπημα στα δικαιώματά μας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτή η ανάπτυξη που θέλουν να μας πείσουν είναι ο μονόδρομός τους. Στο όνομα της αναγέννησης της ναυπηγικής βιομηχανίας, που διαφημίζει προκλητικά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά αυτό που πολλές φορές έχουμε βιώσει, ότι δεν μπορούν να έχουμε κανένα κοινό σημείο τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού. Μας λένε πως τόσο αντέχει η οικονομία, ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Μας καλούν να βάλουμε πλάτη για το κοινό εθνικό συμφέρον. Ότι ο πόλεμος και τα εξοπλιστικά θα μας δώσουν δουλειά. Τάζουν και διακηρύσουν στους εργαζόμενους των ναυπηγείων ότι θα πάρουν τα λεφτά, θα φροντίσουν για αυτούς που δούλεψαν στο 25ο, θα είναι μέσα την επόμενη μέρα, θα γίνουν μετατάξεις σε υπουργεία που αντικείμενό τους έχουν την εθνική άμυνα, το πολεμικό ναυτικό, θα διασφαλίσουν φιλική επένδυση για το περιβάλλον. Προσπαθούν να κάνουν τη νύχτα μέρα, να βαφτίσουν το ψάρι κρέας, να δημιουργήσουν άλλη μια φορά αυταπάτες ότι είναι θετική αυτή η εξέλιξη για τους εργαζόμενους και για το λαό. Ότι πρέπει να χειροκροτούμε που οι εργαζόμενοι πήραν το κομμάτι των δουλευμένων τους. Ότι αν δουλέψει το ναυπηγείο θα μπορέσει να αναπτυχθεί η περιοχή μας. Θα υπάρχει δουλειά για τον χώρο του Χαϊδαρίου και για άλλους χώρους. Ότι αυτός ο επενδυτής με το μεράκι που έχει θα μπορέσει να πάει μπροστά τη δουλειά. Με άλλα λόγια, ότι μπορούμε από την επένδυση να είμαστε όλοι χαρούμενοι, να βγούμε όλοι κερδισμένοι. Μας λένε ότι κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν στα μέτρα του εφικτού και του δυνατού πάντα. Αλήθεια, ποιο δυνατού και εφικτού? Του κουρέματος χιλιάδων ευρώ το χρωστούμενο δεδουλευμένων των εργαζομένων, των ατομικών συμβάσεων με πετσοκομμένα δικαιώματα και ημερομηνία λήξης, εξειδικευμένοι εργάτες με τεχνογνωσία που έχουν φτιάξει υποβρύχια, φρεγάτες, κονβέρτες να παίρνουν 700 και 800 ευρώ χωρίς κανένα δικαίωμα το επόμενο διάστημα για περαιτέρω δουλειά, την απαλλαγή ουσιαστικά του νέου ιδιοκτήτη προκοπίου από την υποχρέωση καταβολής μισθών αφού αυτοί καταβάλλονται από το δημόσιο για το έργο του πολεμικού ναυτικού που τρέχει τώρα στο ναυπηγείο, με υπενοικίαση μάλιστα των υποδομών για το παραπάνω έργο, τη μεθόδευση δημιουργίας ειδικής οικονομικής ζώνης που δημιουργεί κουτσουρεμένα δικαιώματα στους εργαζομένους, καμία συλλογική σύμβαση, εργολαβοποίηση. Δεν είναι αυτό παράδειγμα που οι 270 εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά μεταφέρθηκαν να παρουσιαστούν στο στρατόπεδο Παλάσκα και από εκεί να μεταφερθούν στον άσταθμο της Σαλαμίνας για να κάνουν μεροκάματα, αν και παραμένουν εργαζόμενοι του Σκαραμαγκά? Το να επαφείται η ασφάλεια της ζωής μας, των οικογενειών μας και των παιδιών μας, η υποστασία του περιβάλλοντος σε περιβαλλοντολογικούς φορείς ή επιτροπές της Βουλής ή ό,τι άλλο που είδαμε τι έχουν κάνει για την περιοχή και για όλους τους χώρους. Εμείς τους λέμε λοιπόν ότι δεν θα παραιτηθούμε. Δυναμώνουμε το ΚΚΕ, παλεύουμε για τα δικαιώματά μας, για τις επίκαιρες σύγχρονες ανάγκες μας. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από σωτήρες, από προστάτες, από ταξίματα.
Η γενική επίθεση του κεφαλαίου, άλλωστε, συρρίκνωσε τα ναυπηγεία. Από τη μία τα μονοπόλια, οποιασδήποτε μορφής μέχρι τώρα, έχουν τσεπώσει 3 ευρώ από εξοπλιστικά προγράμματα του πολεμικού ναυτικού, επιδοτήσεις, ξεπούλημα των χώρων και απ' την άλλη οι εργαζόμενοι, που από τους 3.200 που ήταν, 3.200 εργαζόμενοι που ήταν το 1985, σήμερα έχουν απομείνει με τα βία σε 700, να ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Θυμίζουμε πως όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν από 1.200 μορφές τα ναυπηγεία. Ιδιωτικά, εθνικοποιημένα, ιδιωτικά κατά 50% με μορφή συνεταιρισμού και έπε τη συνέχεια. Το έχουμε άλλωστε ξαναδεί το έργο και τα αποτελέσματά του διαχρονικά. Το 1985 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στα πλαίσια κοινωνικοποίησης προβληματικών επιχειρήσεων πήρε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά από τον Νιάρχο έναντι 130 εκατομμυρία δολάρια. Ακολούθησε το πέρασμα του 51% των μετοχών του ναυπηγείου στην ΕΠΑ και το πρόγραμμα εξυγίανσης ύψους 1-3 δραχμών και πέρασε στον όμιλο Σάλας έναντι 250 δις δραχμών. Στη συνέχεια, οι σωτήρες της αγγλικής πολυεθνικής Brown & Root ανέλαβαν management για το οποίο αμοιβόταν με 600 εκατομμύρια δραχμές ετησίως και θέσαν το ναυπηγείο 15 δις δραχμές. Το 2001 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρέδωσε το ναυπηγείο στη γερμανική πολυεθνική HDW και στη συνέχεια στη ThyssenKrupp με πρίκα 1,5-3 δραχμές παραγγελίες του πολεμικού ναυτικού, τεμάχισε το ναυπηγείο, το απαξίωσε, πούλησε την δεξαμενή 60.000 τόνους σε ναυπηγείο στην Τουρκία, ξεπούλησε το λιμάνι, μεταβίβασε το τμήμα τροχαίου υλικού σε μια εταιρεία φάντασμα με αποτέλεσμα επί της ουσίας να κλείσει και να πετάξει τους εργαζόμενους στον δρόμο και έφτασε να ζητάει άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για τα υποβρύχια που έγιναν. Το Σεπτέμβριο του 2010, στη Βουλή, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, παρέδωσαν το 75% των μετοχών του ναυπηγείου στο αραβικό μονοπόλιο Abu Dhabi Bar, με το υπόλοιπο ποσοστό να παραμένει στην Thyssen. Έβαλαν λουκέτο στο εμπορικό τμήμα του ναυπηγείου 15 χρόνια, επικυρώνοντας απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε με πρόσχημα κρατικές ενισχύσεις στο ναυπηγείο την περίοδο του 1996, και επιπρόσθετα ανακοινώθηκε ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση του δεύτερου σκέλους της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων. Το 2015 συνεχίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που τάχα κόπτεται κατά δικαιώματα των εργαζομένων από εκεί που σταμάτησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εφάρμοσε το φρυμάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δέσει τον ναυπηγείο Σκαραμαγκά σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης. Συμφωνώντας ο νέος ιδιοκτήτης να πάρει καθαρό από τους εργαζόμενους στο ναυπηγείο, δηλαδή με όλους τους εργαζόμενους απολυμμένους. Και ερχόμαστε στο 2019 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει αυτό που άφησε μεσοτελειωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ και πανηγυρίζει ότι τα ναυπηγεία περνάνε στα ελληνικά χέρια του εφοπλιστού Προκοπίου. Η πείρα λοιπόν από την εναλλαγή κυβερνήσεων και ιδιοκτητών για τα ναυπηγεία είναι διδακτική και αποδεικτική. Η ίδια η πραγματικότητα δείχνει ότι μια χαρά συνέχεια έχει το κράτος τους. Διέψευσε τις ελπίδες ότι μια εναλλαγή στην κυβέρνηση, ένας πιο ανθρώπινος καπιταλισμός, ένα άλλο αριστερό ή ένα άλλο φιλελεύθερο μείγμα πολιτικής, ένας καλός επενδυτής θα λύσει τα προβλήματα. Ενώ διαφημίστηκαν σωτήρες που θα έφεραν νέες δουλειές στα ναυπηγεία, όχι μόνο δεν έφεραν στο ναυπηγείο ούτε ένα εμπορικό πλοίο για κατασκευή, αλλά υποβάθμισαν το επισκευαστικό έργο, απαξίωσαν τις δυνατότητες των εργατών και ξεπούλησαν τις εγκαταστάσεις. Από όλη αυτή τη σωτήρια πολιτική, όπως την αποκαλούνε, που επιβλήθηκε από τα κόμματα του κεφαλαίου και στηρίχθηκε με όλους τους μεθόδους και τους μηχανισμούς κυβερνήσεων και εργοδοσίας στο ναυπηγείο, βλέπουμε ότι όταν πρόκειται για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και το τσάκισμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τα βρίσκουν μια χαρά και προωθούν από κοινού τα σχέδια του κεφαλαίου μέσα και έξω στη Βουλή. Το αφήγημα της ανάπτυξης για όλους, που πολλοί μας το έχουν κυκλοφορήσει και στο ναυπηγείο, κατέρευσε νεκρότο στο τραγικό έγκλημα των τρένων στα Τέμπη. Έγινε για άλλη μια φορά ξεκάθαρο πόσο εγκληματική ήταν η πολιτική της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών, της διάσπασης τους ιδιοδρόμους σε διαφορετικές επιχειρήσεις, των ιδιωτικοποιήσεων, του μοιράσματος της πίτας σε μονοπόλια. Την περίοδο που αγοράσαμε τα προβληματικά τρένα, ασημένια βέλη όπως τα αποκαλούσαν από την Ιταλία, δίνοντας εκατομμύρια ευρώ, το τμήμα του ναυπηγείου που έφτιαχνε τρένα δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπήρχε τότε ανάγκη για να υπάρξουν τρένα, ούτε για τα γυρασμένα πλοία που κυκλοφορούσαν και συνεχίζουν να κυκλοφορούν στις θάλασσές μας, ή για τα καινούργια πλοία που ναυπηγούν οι Έλληνες εφοπλιστές σε ναυπηγεία στο εξωτερικό. Μήπως δεν υπήρχε τεχνογνωσία. Μήπως δεν υπήρχαν εργάτες,
Μήπως δεν υπήρχαν υποδομές. Ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτά που ξέρουν τα περί ανάπτυξης για όλους. Τα έχουμε για αυτή, έχουμε την πείρα. Ανάπτυξη για αυτούς είναι το κέρδος και εκεί δεν χωράνε τα δικαιώματά μας. Τι άλλαξε για εμάς τους εργαζόμενους στο λαό? Άλλωστε η ίδια ζωή το υπενθυμίζει. Απλήρωτοι λογαριασμοί, κρύα σπίτια λόγω μη δυνατότητας θέρμανσης, δάνεια, αρρώστιες για το άκουσα, θα βρούμε και πώς θα πληρώσουμε τα φάρμακα, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, η ανεργία και η αβεβαιότητα της επόμενης μέρας. Αυτά πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου για τις εκλογές. Αυτή η δυσαρέσκεια να γίνει τώρα ψήφους καταδίκης για όλους αυτούς που έχουν εφαρμόσει όλα τα προηγούμενα χρόνια όλες αυτές τις πολιτικές που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Έχουν διαφορετική αντίληψη από εμάς και αυτοί και τα κόμματά τους και την υπηρετούν όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Είτε οι συνδικαλιστές των κομμάτων τους μέσα στους χώρους δουλειάς, είτε στους Δήμους, είτε στη Βουλή. Γιατί για αυτούς όχι μόνο δεν είναι εφικτό και δυνατό στο ναυπηγείο να πάρουν οι εργαζόμενοι όλα τα δουλευμένα τους, το μόθο τους δηλαδή που δούλεψαν όλο το προηγούμενο διάστημα, ή να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος στο σχεδιασμό για αποθήκευση και κατάσταση μονάδας αποθήκευσης LNG ή όποιας άλλης μορφής παραγωγής αεροστροϊβολικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου, αλλά το θεωρούν εμπόδιο στην επένδυση. Αναχρονιστικό, παράλογο. Για εμάς λοιπόν αυτό είναι αναγκαίο και σύγχρονο. Να διεκδικείς αυτά που μας αναλογούν. Θα μας βρουν μπροστά τους στα δύσκολα που μας ετοιμάζουν την επόμενη μέρα με ισχυρό κουκουέ. Φίλοι και φίλες, συντρόφοι και συντρόφισσες, το κουκουέ είμαστε και θα είμαστε απέναντι σε όποιο αντεργατικό σενάριο ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς. Παλεύουμε σήμερα στο ναυπηγείο για εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά με αυξήσεις στους μισθούς μας, με συλλογική σύμβαση εργασίας που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων, καμία εργολαβιοποίηση, καμία αξιοποίηση των ναυπηγείων για κατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε μορφής, που θα πλήξει και τους εργαζόμενους και ολόκληρη την περιοχή σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος. Λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης για τον λαό. Τα λιμάνια και οι υποδομές της χώρας μπορούν να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας για τους εργάτες και τις λαϊκές οικογένειες μόνο όταν περάσουν στα χέρια μας και γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία. Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις, υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία, έμπειρο εργατικό δυναμικό, ώστε τα ναυπηγεία να αναπτυχθούν παραπέρα με ενιαίο σχέδιο να κατασκευάζονται και να συντηρούνται τα πλοία, να εξασφαλίζεται η επικοινωνία με τα νησιά, να φτιάχνονται σύγχρονα τρένα και φυσικά για την εθνική άμυνα της χώρας, την οποία υπονομεύει η νατοϊκή προσήλωση όλων των άλλων κομμάτων. Γνωρίζουμε πως την παραγωγή την κάνουμε εμείς, οι εργάτες. Και χωρίς εμάς δεν γίνεται τίποτα. Αληθινή διέξοδος για εμάς τους εργάτες είναι σοσιαλισμός και κομμουνισμός. Μια τέτοια οικονομία εξουσία μπορεί να διασφαλίσει ότι τα ναυπηγεία θα λειτουργούν προς όφελος του λαού για τις ανάγκες της χώρας με εργατικό έλεγχο, προσφέροντας σταθερή δουλειά με δικαιώματα, συμβάλλοντας στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της νησιωτικής περιφέρειας του όλου του λαού. Τώρα είναι η ώρα μάχης και ευθύνης για όλους μας. Με τη λογική του πάμε και όπου βγει, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Όλοι εμείς που ξέρουμε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας, που δώσαμε μάχες για όλα τα αντεργατικά μέτρα που μας διαλύουν τη ζωή, που βρεθήκαμε στον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, που συγκρουστήκαμε και αγωνιστήκαμε με όλα τα αντεργατικά μέτρα και τα αντιμετωπίσαμε στους χώρους δουλειάς, που φωνάξαμε για το έγκλημα στα τέλη για όλα τα εργατικά ατυχήματα, που φωνάξαμε για το LNG στην περιοχή μας, που βλέπουμε ότι τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα αποδεικνύουν το μεγαλύτερο εφιάλτης μας, πρέπει να συμβάλλουμε να ακουστεί η φωνή του κουκουέ παντού. Να δυναμώσει αυτό το κλίμα οργής, να αποτυπωθεί σε όλες τις κάλπες με ισχυρό του κουκουέ και στις 21 Μάη. Να μετατρέψουμε τις εκλογές που αυτοί θέλουν να αξιοποιήσουν για τη δικιά τους αντιλαϊκή σταθερότητα και συνέχεια, σε ευκαιρία να δυναμώσει η φωνή μας. Σε υπόσχεση ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαιο αιτήματά μας, να οργανώσουμε την πάλη μας που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Ψηφίζουμε κουκουέ για να δυναμώσει τώρα ο αγώνας.